Συντερβιού μαζί μας ο Αντρέ Σιμόες. Ρητορικό το ερώτημα. Αν στο ποδόσφαιρο υπάρχει δικαιοσύνη, το λέω γιατί στην παρούσα φάση με την Δυνάμο να έρχεται από περίπου 2-2,5 μήνες αποχής από την αγωνιστική δραστηριότητα. Σε αυτά τα 180 λεπτά στην Αθήνα και απόψε, δεν φάνηκε να περνάει η καλύτερη ομάδα. Una pregunta que no tiene que ver, no está esperando una respuesta. Sí, en el partido, en el fútbol sí que hay justicia, porque Dinamo Kiev, después de 2 meses sin partido oficiales, y en dos partidos, 180 minutos, parece que ha sido mucho superior. Sí, hay justicia en fútbol o no. Nosotros intentamos que haya en fútbol. Pero por veces el fútbol es un poco injusto. No digo que Dinamo es un gran equipo y merece todo el respeto. Y felicitarlos a ellos por la pasaje. Pero creo que nos sabe a poco. Queríamos pasar y queríamos hacer algo más. Queríamos intentar marcar este gol que estaba faltando. Al final fue un poco injusto, pero así es el fútbol. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο μερικές φορές είναι άδικο. Εμείς αυτό που ψάχναμε ήταν ένα γκολ, αυτό το γκολ που μας έλειπε και στα δύο παιχνίδια. Η Δυναμό Κιέβου είναι μια μεγάλη ομάδα, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο έτσι ώστε να πάρουμε την πρόκριση. Θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα της Δυναμό Κιέβου για την πρόκριση. Αλλά ναι, το ποδόσφαιρο μερικές φορές είναι άδικο. Άρα το σημερινό μάτς που κρίθηκε στις χαμένες ευκαιρίες που είχε η ΑΕΚ, τρεις-τέσσερις πολύ καλές στιγμές. El punto clave, las ocasiones que hemos perdido, tres o cuatro veces que unas chances que hemos perdido. No creo que debemos mirar por eso, porque como habíamos dicho antes, fallamos porque estábamos ahí, porque estábamos tentando, porque estábamos tirando centros, porque estábamos haciendo todo para marcar. Que fallar un gol es una cosa normal en el fútbol, no vamos por ahí. Creo que al final hicimos dos buenos partidos, merecíamos pasar y creo que estamos orgullosos de esta prestación de AEK. Estoy mucho orgulloso de este equipo. Νομίζω ότι δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στις χαμένες ευκαιρίες. Χάσαμε τις ευκαιρίες γιατί τις δημιουργήσαμε. Και στα δύο παιχνίδια νομίζω ότι αξίζαμε, ήμασταν καλύτεροι. Αυτός που προσπαθεί να βάλει γκολ είναι αυτός που χάνει και τον γκολ. Οπότε θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για την εικόνα και για την πορεία μέχρι τώρα της ΑΕΚ. Και εκείνος και ο Αντρέ και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος έπαιζαν για πολλή ώρα στο παιχνίδι με κίτρινη κάρτα σε τόσο υψηλό επίπεδο. Πόσο εύκολο είναι πόσο δύσκολο είναι να συνεχίζεις έχοντας κίτρινη κάρτα να προσπαθείς να μαρκάρεις τον αντίπαλο. Tú con Galanópolos estabais jugando los dos con tarjetas amarillas desde muy pronto. Si es difícil o fácil, bueno, si, cuando difícil es en este nivel, jugar con tarjeta. Es más difícil porque no puedes arriesgar a hacer un tackle, pero tienes que controlarlo. Estás habituado a jugar con ese factor. Y al final quieres presionar, pero te condiciona un poquito. Pero tanto yo como Galanopoulos teníamos que hacer esa falta porque estábamos ultrapasados y teníamos que parar el partido. Al final decir otra vez que AEK ha hecho un gran partido y que vamos para casa con la cabeza erguida. Είναι αυτό. Είναι αλήθεια ότι και οι δύο δεχθήκαμε τις κάρτες, αλλά και οι δύο δεχθήκαμε τις κάρτες σε συγκεκριμένες φάσεις όπου ο αντίπαλος μας είχε ξεπεράσει, οπότε έπρεπε να γίνει το φάουλ και μετά ακολούθησε η κάρτα. Είναι λογικό όταν έχεις μια κάρτα, μια κίτρινη κάρτα, να προσπαθείς να έχεις το μυαλό σου, να ελέγξεις τον εαυτό σου, να μην κάνεις κάποιο tackling που σε κάποια άλλη φάση θα μπορούσε να το κάνεις, γιατί έχεις το μυαλό σου να μην πάρεις μια δεύτερη. Θα ήθελα να πω ότι φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η ΑΕΚ λοιπόν φεύγει με το κεφάλι ψηλά, φεύγει αίτητη από τη διοργάνωση, μην το ξεχνάμε αυτό. Η σημερινή του εικόνα τους δίνει, τους τονώνει το ηθικό και για τη συνέχεια τουλάχιστον σε πρωτάθλημα και κύπελο. Bueno, dejamos, salimos de la Europa League sin haber perdido. Y según la imagen que tuvo hoy el equipo, nos da más confianza para seguir en la Liga y en la Copa. Yo creo que la confianza es la misma. Teniendo ganado este partido o empatado y no pasar. Y en la vida del fútbol no tenemos mucho tiempo ni para celebrar ni para llorar. Por eso mañana tenemos que estar pensando ya en otros momentos. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε, επειδή στο ποδόσφαιρο δεν έχει χρόνο ούτε για να το γιορτάσει, ούτε για να στεναχωριέσαι, από αύριο πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το παιχνίδι του Ατρομήτου. Βέβαια, η αυτοπεποίθηση δεν είναι ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Η αυτοπεποίθηση πάντα την έχει η ομάδα και στο ποδόσφαιρο που έχει τόσο συχνά παιχνίδια, πρέπει να αναλλάσσονται τα συναισθήματα πολύ γρήγορα. Nos ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ και να το ευχηθούμε τα καλύτερα και για τη γέννηση της κόρης του. Felicidades por la niña. Αντρέα, ο λόγος επάλεσε σένα. Ευχές λοιπόν και για την